Όχι αυτό το όνειρο, ρε γάμο. Το κερατό μου, ρε, ποιος κενάσε το λαρίκι θα σου φάω. Μαμά. Τι σύμπτωση. Όχι, να σου πω, πώς τη γανίζαμε κανένα ψαράκι μέσα. Τι βλακίες πιάνεις και λες το παιδί μου. Ξέρω, εγώ έχω πει πολλές. Αρχηγής της οικογένειας είναι οι άντρες. Ναι ρε Ράνια, από την εποχή των παππούδων μας. Τώρα θα αλλάξουμε τον κόσμο. Και γι' αυτό εγώ θα τα ακούσω. Δεν ξέρω τι έκανε σένα ο παππού σου, αλλά η δική μου η γιαγιά του είχε βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Του παππού μου! Όχι, του δικού μου του παππού! Άμα είναι του δικού σου του παππού, εντάξει, γιατί ο δικό μου παππού θα ξέχωνε δύο χαστούκια για να ανέβασε τη θέση τη. Δεν θα μου κάνει εσύ το παιδί σου, φοβινιστή! Ρε Ράνια, μη μου τα μπερδεύει τώρα, δεν έχω μιλήσει ποτέ για πολιτικά με το μικρό. Δεν με ενδιαφέρουν οι απόψει σου, κράτα τις για τον εαυτό σου. Το παιδί μου δεν μου το κάνει τα μούτρα σου. Γιατί δεν έχουν τα μούτρα, μια χαρά μούτρα, σωστό παλικάρι θα βγει. Και προσέξτε τι λέτε, τις βρισκές σας μπροστά στο παιδί της. Προάλλες έβλεπε καρτούν και είπε για την Όλιβ, καλό τσουλάκι είναι κι αυτό. Μπράβο του. Ένα την κόμενα είναι αυτή, μια με τον Μπρούτο, μια με τον Ποπάι. Κάτι θα τη είχε κάνει ο Ποπάι. Μπορεί να έλεγε τις αποφάσεις της οικογένειας παίρνουν οι άντρες. Όχι όλες τις αποφάσεις, όχι όλες τις αποφάσεις, τις σωστές μόνο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε στο σπίτι σου. Μπροστά στο παιδί μου θα προσέχεις τι λες, γιατί σε αυτήν την ηλικία επηρεάζεται. Και τι θα κάνεις, δηλαδή, βάλεις τσιρότο. Και φήμωτρο αν χρειαστεί. Πάντως έχω ένα καλύτερο τρόπο, άμα θες να μου κλείσεις το στόμα. Ναι, ποιος. Τι κάνεις, μωρέ. Τι κάνω, μωρέ, τι κάνω, μωρέ. Ένα φυλάκι σου δίνω. Όχι, αυτό δεν είναι ένα φυλάκι. Και αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Γιατί? Για 1400 λόγους. Πόσους? Αυτό δεν πρέπει να συμβεί μεταξύ μας. Να το βγάλεις από το μυαλό σου. Εγώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Εσύ όμως μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου. Σου είπα τίποτα, Φώτης. Τι να μου πει ο Φώτης. Τίποτα. Λοιπόν, Περιστερόπουλε, αν θες εμείς οι δύο να συνυπάρχουμε σαν άνθρωποι, αυτό δεν θα το ξαναπροσπαθήσεις ποτέ. Βάλω. Όχι καλά. Να μου το ορκιστείς. Έλα τώρα, σοβαρέψω ολόκληρος άντρας, θα κάθομαι να ορκίζομαι. Αν δεν το ορκιστείς, εμείς εδώ δεν πρέπει να έχουμε ποτέ καμία επαφή. Ποτέ. Ποτέ. Το ορκίζω. Ευχαριστώ και πρόσεχε τι λες μπροστά στο παιδί μου. Παρακαλώ. Φυλάκι.